Focus 103,6. Να μας τα πει βεβαίως, κύριε Κατσικερέ. Χαίρε. Σας ακούω. Καλησπέρα. Καταρχήν, εύχομαι τα καλύτερα στο σταθμό σας να είναι μια δυναμική φωνή από τη Θεσσαλονίκη που τη χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχει έρθει πολλοί κόσμος να μείνει στις εγκαταστάσεις εκεί, αλλά είναι ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο συγκρότημα που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια. Έλεγα, γιατί το παρακολουθώ το θέμα σας και δημοσιογραφικά το παρακολουθώ, δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η οικογένεια να ξεπεράσει τους κοπέλους, τους ξεπέρασε και εδώ και πόσα είναι, 5-6, πόσα χρόνια έχει που λειτουργεί, 7? Από τον... Όχι, λειτουργεί 3 χρόνια λειτουργεί αυτή τη στιγμή. 3 χρόνια. Αλλά αρχίσαμε να προχωράμε στην ιστορία από το 1997 για να μπορέσει να φτάσει. Αυτό θα έλεγα, ναι. Να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει. Οι σκόπελοι ποιοι ήταν? Περιβαλλοντικές άδειες, ποιοι ήταν οι σκόπελοι? Από όλες, δεν υπήρχε και νομοθεσία. Ήταν ένα καινούριο πρότυπο που δεν είχε υπάρξει νωρίτερα και η νομοθεσία πήρε και αυτή πολλά χρόνια και μόλις τώρα τα τελευταία χρόνια έγινε πια νομοθεσία που για τις μεικτές τουριστικές επενδύσεις. Και επεκτείνεται κιόλας. Το επεκτείνεται κιόλας από ό,τι έχω διαβάσει. Συνεχώς κάνει. Έχει πιστεί και ο πλέον δύσπιστος, γιατί εκεί υπάρχει ένας αριθμός περίπου 1000 ατόμων οι οποίοι έμεσα ή άμεσα απασχολούνται. Βέβαια. Έχουν γίνει θέσεις εργασίας απίστευτες στην μονάδα. Άμεσα είναι τα διπλάσια. Είναι τα διπλάσια. Και έχει πληρότητα απίστευτη τόση. Δεν ξέρω φέτος πόσα είναι τα πράγματα. Φέτος και πέρσι καλά πήγε. Φέτος περιμένουμε οι κρατήσεις είναι πολύ, πολύ περισσότερες από πέρσι. Κυρίως ξένος τουρισμός είναι ή εντός? Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε αρκετό ελληνικό. Δηλαδή το 45% περίπου ήταν ελληνικός τουρισμός και καλή πελάτη σε βάση περιπτώσει. Φέτος δεν έχει μειωθεί ο ελληνικός, αλλά αυξάνεται πάρα πολύ ο ξένος, οπότε το ποσοστό του ελληνικού θα πέσει. Πείτε αυτά τα ποσά, τα εξωφρενικά, τα 61,2% αύξηση ξένων τουριστών σε σχέση με τα ξενοδοχεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Είναι, υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Βέβαια είναι τα πρώτα χρόνια και δικαιολογούνται, γιατί τα πρώτα χρόνια οπωσδήποτε δεν πιάνει κανένα τη δυναμικότητά του και σιγά σιγά είναι μεγάλη οι αυξήσεις. Εκεί δεν έχουν πρόσβαση κοντά κρουαζιερόπλια για να έχετε τουρισμό και από εκεί, έτσι? Κρουαζιερόπλια... Δηλαδή να έρθουν να δουν λίγο, γιατί δεν είναι ένα ξενοδοχείο το Κώστα Ναβαρίνου, είναι μια τεράστια έκταση που έχει και οικισμό, έχει τα πάντα. Από αέρος έρχονται, έχουν πρόσβαση περισσότερο. Στην Καλαμάτα. Το οποίο έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ, έχει γίνει κέντρο αυτή τη στιγμή, έχει πτήσεις από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και από Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 πτήσεις ήδη και μέχρι τις 31 Μαρτίου και από τώρα. Τα μαθαίνουμε, έχουμε ένα δικό σας. Έχω μία συνάδελφο δική σας εδώ, η οποία εργάζεται στον Focus και μας τα λέει όλα. Οπότε τα ξέρουμε. Βέβαια, να πούμε στον κόσμο, το Κώστα Ναβαρίνου δεν είναι για, είναι για μεσαία εισοδήματα και πάνω, έτσι? Δεν είναι, δεν μπορεί έτσι. Εντάξει, έχει μια ποιότητα, οπωσδήποτε δεν είναι. Μεσαία από τα υψηλά. Όχι, μεσαία. Δεν είναι και εξωφρενικά όμως και εξαρτάται κανείς αν διαλέξει να μην έρθει πάνω στη full σεζόν. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί τώρα, αυτοί οι οποίοι έρχονται, τι κάνουν, δηλαδή, στη διάρκεια της ημέρας, τι δυνατότητες έχουν πέρα από τον μπάνιο τους να κάνουν σε όλη τη μεγάλη έκταση? Είναι καταπληκτική η τοποθεσία καταρχήν. Είναι η μία από τις τρεις που έχουμε αναπτύξει, γιατί έχουμε και άλλες δύο που θα προχωρήσουμε σε αυτές. Είναι μια έκταση 1300 στρεμάτων που δεν βαριέται κανείς. Μέσα εκεί τώρα υπάρχουν κάπου 2000 ξενοδοχειακές κλίνες. Πώς να γεμίσουν? Ναι. Από εκεί πέρα θα υπάρχουν 12-13 εστιατόρια. Είναι το κάτι άλλο. Είναι το γήπεδο του γκολφ, το οποίο είναι τεράστιο και είναι ωραίο και για περιπάτους. Και έχετε και για παιδιά γκολφ, νομίζω. Και για παιδιά έχει γκολφ και έχει και ειδικά τα παιδιά έχουμε ειδικές εγκαταστάσεις. Το Sand Club που λέμε, ένα κλαμπ του Ατισάμου που διασκεδάζουν φοβερά τα παιδιά. Έχει εγκαταστάσεις καταπληκτικές. Μετά είναι περιβαλλοντικό. Είναι η φύση όπως ήταν με τις αμοθήνες, με τους θάμνους, τους φυσικούς που υπήρχαν, τις ελιές οι οποίες τις μεταφυτεύσαν. Δεν κόψαμε καμία ελιά και φέραμε κι άλλες. Και έχει γίνει. Και είχατε κάνει και μια παρέμβαση σε δύο λόφους. Κάτι είχατε κάνει εκεί το οποίο φαίνεται σαν χύμαρο, σαν λίμνη. Μαζεύσετε τα νερά, τα όμβρια, κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Έχουμε κάνει λιμνοδεξαμενή. Για μαζεύετε τα νερά. Παίρνουμε το νερό από την εκβολή κάποιων ποταμιών εκεί που είναι, ούτως ώστε να μην παίρνουμε υπόγεια νερά για το να ποτίζουμε τον γκολφ κλπ. Τα μαζεύουμε το χειμώνα, γεμίζουμε τις λιμνοδεξαμενές. Μιλάμε για λιμνοδεξαμενές των 300 έως 500.000 κυβικών. Τα οποία ποτίζεται τον γκολφ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν το κάνω θέλουμε δίκως. Να είμαστε πολύ κοντά. και πολύ ωραία πρωτοπόρα παρέμβαση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία θα εγκαταστήσει στο μέλλον μόνιμη έκθεση Ολυμπιακών Ενθυμημάτων και κάποια ακόμα και τρία ακόμα γήπεδα γκολφ.
αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο. Είναι ένα εκεί που είναι τα ξενοδοχεία, ναι, αυτά, και το άλλο είναι προς την Πύλο, στη δεύτερη έκταση που έχουμε προς ανάπτυξη, ναι, σε 10 χιλιόμετρα. Ήδη αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να κάνουμε άλλα δύο πάνω από την Πύλο, σε μια λοφόδη έκταση που υπάρχει, που έχουμε μεγάλες εκτάσεις, 2.000 στρωμάτων εκεί πέρα. 600 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για κάτι τέτοιο. Πολλά, είναι πολλά. Τώρα... Οι Έλληνες παίζουν γκολφ. Παίζουν σιγά σιγά. Παίζουν, γιατί δεν το έχουμε και πολύ. Βεβαίως παίζουν γκολφ. Αλλά κυρίως το γκολφ είναι ότι μας γεμίζει τους μήνες, τους νεκρούς που λέμε. Και είναι γιατί και οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν στις πατρίδες τους την εποχή εκείνη, και έρχονται δηλαδή, γεμίζουν τον Μάρτιο, γεμίζουν τον Απρίλιο. Με τον γκολφ δεν μπορείς να γεμίσεις ένα ξενοδοχείο μόνο για τη θάλασσα και το μπάνιο. Αλλά είναι καλοί οι τουρίστες οι οποίοι παίζουν γκολφ. Οι γκολφερς είναι καλός τουρισμός. Μετά είναι τα θέματα πολιτιστικά που έχουμε αναπτύξει γύρω-γύρω και με την τοπική κουζίνα και με όλα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζει να έρθετε να τα δείτε. Κύριε Κατσικέρη, θέλω να σας κάνω μια έκπληξη. Πέρσι, τέτοια εποχή, δεν είχε ξεκινήσει μια έκθεση εκεί στο συγκρότημα? Είχε γίνει. Μια μεγάλη έκθεση που είχαν πάρει μέρος καλλιτέχνες. Πολλά γίνονται, βέβαια. Είχατε ένα μικρό smart αντιμένο νηφούλα. Ναι. Δικό μου είναι. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Δικό μου είναι, ναι. Ένα από πάνω που το είχε ένα καλλιτέχνη, το είχε με ένα σεμεδάκι, το είχε ντύσει, μου το είχε ζητήσει δηλαδή. Και το είχατε 3-4 μήνες. Με το smart έφτασε κάτω στη. Αυτοί το πήραν και το μεταφέρανε εκεί. Ήταν 4 μήνες εκεί, ήταν εκθεσία και έβγαινε κόσμο φωτογραφίε. Εγώ δεν είχα πάει. Εσύ αποφάσισε το φίλο του smart. Αν είναι νύφη γαμπρός. Όχι, όχι, ο καλλιτέχνης το είχε ονομάσει ωραία κοιμωμένη. Έτσι το ονόμασε. Είναι τέλειο σε μεν που ήταν η σταθήκη. Αυτό. Ο γαμπρός τι αυτοκίνητο ήταν? Δεν ξέρω τι άλλο είχαν. Δεν ήταν αυτοκίνητα, το μόνο αυτοκίνητο ήταν άλλα εκθέματα. Μάλιστα, γι' αυτό σου κράτησα για έκπληξη. Δεν είπα τίποτα στα παιδιά, ούτε ο κύριος Κατσικέρης το ήξερε. Το είπα τώρα γιατί. Εκεί πάντως στην περιοχή της Μεσσηνίας, πιο κοντά στην Καλαμάτα, ετοιμάζεται μια επίσης μεγάλη επένδυση, ίσως όχι τόσο μεγάλη σαν τη δική σας. Ετοιμάζονται διάφορες. Αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία γίνεται λίγο, υπάρχει πυρετός επενδυτικός. Αλλά και εμείς έχουμε, δηλαδή η τρίτη έκταση που έχουμε είναι πολύ πιο κοντά στο αεροδρόμιο, είναι στο Μεσσηνιακό κόλπο μέσα, και αυτή θα την προχωρήσουμε. Μάλιστα. Πολύ τιμητικό για την επιχείρησή σας είναι ότι η Βασίλισσα της Ιορδανίας, η Ράνια, το 2010 είχε πει ότι είναι το ωραιότερο ξενοδοχείο που έχει μείνει ποτέ στη ζωή της. Βέβαια δεν μας είπε αν από τότε μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο. Έχουμε οργανισμούς από την Golden Aft και λοιπά, έχουν πάρα πολλά βραβεία, αλλά και η αγάπη του ελληνικού κόσμου μας χρειάζεται και αυτή και τη θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Κατσικέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ταξιδεύσατε πάρα πολύ. Εύχομαι το καλύτερο για το σταυμό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Focus 103,6.